Είδε και το απάντηση στην ανάρτηση του υποψήφιου βουλευτή Καβάλα του ΣΥΡΙΖΑ, Τάσου Καρασαβόγλου, σχετικά με την κατάσταση στον εκπαιδευτικό χώρο σημαλογιστικής, έδωσε μέσα από την εκπομπή ένα live news ο κοσμήτωρ θετικών επιστημών του ΔΥΠΑΕ Καβάλα, Θανάσης Πιτρόπουλος, κάνοντας λόγο πως η συγκεκριμένη ανάρτηση είναι εύστοχη και πως θα πρέπει άμεσα να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση στο κτηριακό συγκρότημα του ΔΥΠΑΕ Καβάλα. Οι εστίες οποίες έχουμε είναι πολύ παλιών προδιαγραφών. Και τα κτίρια χρειάζονται συντήρηση και όλα αυτά τα ζητήματα. Ωστόσο, να σημειώσω ότι στη διοίκηση, τουλάχιστον τη δικιά μου, όσο ήμουνα, ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή νέων εστιών, όπως επίσης και για τη συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες δυστυχώς διακόπηκαν λόγω των μνημονίων. Μετά τη διακοπή των μνημονίων, ξεκίνησαν μια σειρά από αλλαγές θεσμικές μέσα στο ίδρυμα του ΤΕΙ Καβάλας, το οποίο συγχωνεύτηκε εν συνεχεία με τα άλλα ΤΕΙ, με το Διεθνές Πανεπιστήμιο και ούτου καθεξής, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία προσπαθεί να ισορροπήσει μέσα σε ένα νέο, σύστημα διαφορετικής διοίκησης. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ναι, είναι σωστό ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά το κτηριολογικό. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά η νέα διοίκηση να προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει και να δώσει λύσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Παράλληλα, ο κ. Μητρόπουλος απάντησε και στα όσα είχε δηλώσει μέσα από την εκπομπή αναλυτής του ένα τσάνελ ο υποψήφιος βουλευτής Ροδόπησης Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης σχετικά με τα σενάρια ένταξης τμήματων από το ΔΥΠΑΕ Καβάλα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, μια συζήτηση η οποία ενώ είχε ανοίξει, φαίνεται πως τώρα έχει παγώσει ολοκληρωτικά. Ξεκαθαρίζω ότι αυτή η πρόταση έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και παρότι έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν έχω δει από τη μεριά τουλάχιστον του Πανεπιστημίου Θράκης κάποια αντίδραση με την έννοια ότι εντάξει, εμείς θέλουμε να γίνει αυτό. Δεν θα πρέπει να το συζητήσουμε, δεν θα πρέπει δηλαδή να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες του πώς θα γίνει, γιατί θα γίνει, πώς θα ενταχθούν τα τμήματα, πώς θα ενταχθούν οι φοιτητές, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις και το ένα και το άλλο. Δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή όλα είναι κατά κάποιο τρόπο σε μια λογική ότι εντάξει, ελάτε πρότασεις και θα τα βρούμε μετά. Αυτό μπορεί να έχει μια λογική κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι, απλοποίηση των γεγονότων. Αλλά εδώ μιλάμε για μια τεράστια πανεπιστημίου πόλη. Δηλαδή μιλάμε για πολλούς φοιτητές, για πολλά τμήματα. Δεν είναι κάτι ότι θα πάρουμε το Δημότυχο να το πάμε, την νοσηλευτική Δημοτήχο να το πάμε το Δημότυχο στην Αλεξανδρόπολη με 100 φοιτητές. Έχει μεγάλο όγκο και κάτι συζήτηση. Λοιπόν, πριν φτάσουμε λοιπόν στην πολιτική απόφαση, θα έπρεπε ήδη ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου να έχει έρθει, να συζητήσει μαζί μας, να βρει λεπτομέρειες, να δει που δεν έχει γίνει αυτό. Το δεύτερο, και αυτό είναι σημαντικό και είναι η απάντηση του κ. Σιλιανίδη, το εξής πράγμα. Ήρθε ο κ. Πρωθυπουργός, γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι υποσχέθηκε ότι θα το εξαγγείλει στο Κρίσετ